Λοιπόν, επιστροφή εδώ, στο στούντιο. Και? Και όπως βλέπεις, Μέρη, δεν είμαι μόνος μου. Εδώ μαζί μας είναι ο Δημήτρης Βρύσαλης, πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Παχνή και βεβαίως και επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης στην περιφέρεια Κρήτης. Όχι επικεφαλής, είμαι. Στη Λαϊκή. Εκπρόσωπο. Δεν έχετε επικεφαλής. Όχι, έχουμε τον κύριο Μαρινάκη. Τον κύριο Μαρινάκη, ναι, σωστά. Ο Αλέξανδρος από τα Χανιά είναι ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης. Εγώ έχω εκλεγεί από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και Περιφερειακός Σύμβουλος. Ναι, τώρα θέλεις να τα κάνουμε τούμπα, μιας και ξεκινήσαμε από τα αυτοδιοικητικά. Ό,τι θες. Είστε μια ωραία ατμόσφαιρα στο περιφερειακό, μπορώ να πω, κύριε Βρύσαλη. Είστε όλοι μαζί τώρα αυτή τη στιγμή. Όχι. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν πολλές έτσι κοντρίτσες, δεν υπάρχουν πολλά. Είμαστε όλοι πιο κοντά. Αν εννοείται από άποψη του τσακωμού, για τον τσακωμό, όχι. Αλλά για την πολιτική διαφωνία και για την ουσιαστική διαφωνία σε επιλογές βασικές της Περιφερειακής Αρχής που στηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ, προφανώς υπάρχουν άβυσσως είναι οι διαφορές. Εμείς εκλεγήκαμε και ζητήσαμε την ψήφο του κριτικού λαού ακριβώς για να είμαστε η φωνή του μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τον αναγκό του, που μαζί με το λαό μας να γίνει πρωταγωνιστής σε αυτά που έχει ανάγκη. Από υποδομές, από σχολική στέγη, από δρόμους, από αγροτική ανάπτυξη που να καλύπτει τις ανάγκες των αγροτών και όχι βέβαια για τα συμφέροντα των λίγων που τα χρήματα ρέουν για τους λίγους άφθονα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αν δει κανένας το τι προγράμματα δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ΕΣΠΑ για να προωθηθεί το τουριστικό brand name όπως λέγεται, αλλά την ίδια ώρα ούτε οι κριτικοί μπορούν να κάνουν διακοπές, αλλά ούτε ξενοδοχοί υπάλληλοι μπορούν να δουν αύξηση των μισθών τους. Σας λέω μια... Έτσι... Κύριε Βρύσαλη, όμως αυτή τη φορά η παράταξή σας συμμετέχει και στο Προεδρείο. Το τζίγκλισα τώρα, βλέπεις, το τζίγκλισα άσχημα. Κοιτάτε να δείτε, τη συμμετοχή μας την έδωσε ο κριτικός λαός με την ψήφο του και στο Προεδρείο συμμετέχουμε ακριβώς καλύπτοντας αυτό που μας αναλογεί σε θέση στο Προεδρείο. Από εκεί και πέρα βεβαίως και στις επιτροπές συμμετέχουμε και εκεί μέσα βάζουμε την φωνή των λαϊκών αναγκών και όπου μπορούμε συμβάλλουμε και εμείς στο να υπάρχουν, αν θέλετε, κάποια ανοίγματα, κάποιο φως στους αγώνες που δίνουν οι εργαζόμενοι, οι αγρότες όπως κάνουν στο νησί μας αυτό το διάστημα, όπως κάνουν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι διεκδικώντας τις τιμές αύξηση των μισθών, όπως κάνουν οι υγειονομικοί. Δεν είναι τυχαίο ότι στις δύο πρώτες συνεδριάσεις τα περισσότερα θέματα που φέραμε για συζήτηση που προκύπτουν και από την επικαιρότητα και από τις ανάγκες ήταν από τη Λαϊκή Συσπήρωση για τα ζητήματα της υγείας, για τα ζητήματα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, των αγροτών. Άρα καταλαβαίνετε ότι καταλαβαίνει και ο κριτικός λαός ότι η συμβολή της Λαϊκής Εισπύρωσης δεν θα είναι ούτε για τα μάτια του κόσμου και ούτε θα είναι, δεν θα βάζει πλάτη σε μια πολιτική που εκ των πραγμάτων και από χέρι είναι απέναντί του. Εσείς δεν θα είναι και στήρα όμως από την άλλη μεριά, έτσι. Προφανώς δεν θα είναι στήρα, ποτέ δεν ήταν στήρα, ήταν από θέση αρχών και από θέση υπεράσπισης συμφερόντων των πολλών και όχι των λίγων. Γιατί προφανώς η απέναντι πλευρά, κατά τη γνώμη μας, προωθεί ακριβώς τα αντίθετα συμφέροντα από αυτά που έχουμε ανάγκη πολύ. Να σας ρωτήσω, τα προηγούμενα χρόνια εσείς ήσασταν στο Δήμο Ηρακλείου, στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου με τη Λαϊκή Συσπήρωση. Τώρα βλέπετε κάποιες διαφορές στην περιφέρεια, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έναντι του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπάρχει κάποια διαφορά, έτσι. Τεχνικά υπάρχουν διαφορές. Στην ουσία όμως, κατά τη γνώμη μας, ουσιαστικά μιλάμε για ένα τοπικό κράτος, περιφερειακό ή τοπικό, που προωθεί την ίδια αντιλαϊκή πολιτική. Δεν είναι τυχαίο ότι οι προϋπολογισμοί και των Δήμων και της περιφέρειας είναι κομμένοι και ραμμένοι με τους κρατικούς προϋπολογισμούς. Ούτε κιχ, ούτε τελεία δεν μπορεί να ξεφύγεις από αυτά που λέει ο κρατικός προϋπολογισμός. Ακόμα και η διαφωνία σου που μπορεί να είναι πλειοψηφική όπως ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο ούτε καν εκλαμβάνεται η υπόψη. Άρα για όσους ακόμα έχουν αυταπάτες ότι μιλάμε για τοπική εκεί, αυτοδιοίκηση... Εκεί είχαμε ζήσει τώρα, ήταν σχήμα οξύμορο αυτό. Όχι, αλλά και χωρίς με τις σημερινούς σχετισμούς δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγεις από την κεντρική πολιτική γραμμή όσον αφορά και τα οικονομικά και όσον αφορά και τις επιλογές.
ακόμα και μια πρόσφατα και μια δικαίωση εργαζομένων στο Δήμο ή στην περιφέρεια να μπορεί να έχεις πάρει από ένα δικαστήριο, σε υποχρεώνει. Εμείς λέμε καλά κάνει ο Πελετίδης και δεν κάνει αυτό που κάνουν οι τοπικοί παράγοντες που στηρίζονται από το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Υποχρεώνει να πηγαίνει στα δικαστήρια απέναντι στους εργαζόμενους. Σε αποφάσεις δικαστηρίων, σε πρωτόδικο επίπεδο που μπορεί να έχουν δικαιωθεί. Άρα μιλάμε ότι εδώ πλέον, αν θέλει κάποιος να υπερασπίσει πραγματικά τα συμφέροντα των πολλών, μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο εμείς λέμε ότι είμαστε η φωνή του, αλλά εκεί που γίνεται η πραγματική πάλη είναι στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, είναι εκεί που διεκδικεί ο άλλος να μην του πέφτει η λαμαρίνας όπως έγινε στο Παγκρίτιο, που αν θέλετε είναι απόδειξη τελικά ότι όλη αυτή η ανταποδοτικότητα, όλη αυτή η μετάθεση ευθυνών ή παραχώρηση σταδίων που έγινε το 2004 τότε με το Παγκρίτιο, χωρίς την ανάλογη αντίστοιχη οικονομική ουσιαστικά ενίσχυση, έχουν φέρει αυτά τα αποτελέσματα και δεν είναι το Παγκρίτιο μόνο, είναι και, και στην Αθήνα το στάδιο της Ολυμπιακό στάδιο. Κοιτάτε να δείτε, είναι όμως κατ' εικόνα και ομοίωση. Εδώ υπάρχουν ευθύνες πολιτικές προφανώς και έχει να κάνει ότι οι υποδομές εγκαταλείπονται ώστε να, αν θέλετε, να, ουσιαστικά να υποβαθμιστούν τόσο ώστε να μετά να έρθει ο ιδιώτης να τα πάρει σαν ο καλός σωτήρας. Γι' αυτό κιόλας έχουν εγκαταλειφθεί κατά τη γνώμη μας συνειδητότατα. Εδώ δεν υπάρχει παράληψη τεχνική ή ανθρώπινη. Εδώ χρήματα χρειαζόντουσαν και είχαν πει ότι είχαν δεσμευτεί να δοθούν χρήματα. Mm-hmm. Στο Δήμο, τότε που το είπα, και δεν έχουν δοθεί. Και ουσιαστικά έχει ενισχυθεί ένα κομμάτι από την περιφέρεια, αλλά προφανώς δεν καλύπτονται αυτά τα έξοδα. Όπως το πολιτιστικό, στο Ηράκλειο. Ωραία το κάναμε. Κρατική χρηματοδότηση θα υπάρχει να στηριχτεί, ή θα πάμε πάλι σε ένα οργανισμό επί της ουσίας ανώνυμη εταιρεία, που θα μπουν διάφοροι ιδιωτικοί πολιτιστικοί φορείς για να το λειτουργήσουν. Επίσης, ο ΒΟΑΚ. Να πούμε και για το ΒΟΑΚ. Εδώ κάναμε ολόκληρη την πανοκρουσία, λέει, οικονομικές προσφορές. Και να σας πω κάτι, ανοίξανε. Ποιος θα τις πληρώσει όμως την ύφη τελικά με τα διόδια? Γιατί αν στον 21ο αιώνα λέμε για να έχουμε έναν δρόμο που έχουμε πληρώσει 2 και 3 φορές πρέπει να μπουν διόδια για να υπάρχει ένας δρόμος ανθρωπινός, που δεν θα είναι και ανθρωπινός, γιατί στην Αθήνα είδαμε τι έγινε με την Αττική Οδό. Δώσαμε πόσα εκατομμύρια, δώσαν οι Αθηναίοι και στο πρώτο χιόνι, στο δεύτερο χιόνι, αποκλειστήκαν χιλιάδες αυτοκίνητα. Καλά, άρα αυτό, κύριε Βρίστα, είναι και θέμα όμως της εκάστοτε κυβέρνησης να πιέζει τον παραχωρησιούχο. Κοιτάξτε, αυτός που δίνει τον παρά, ορίζει και τα κριτήρια τώρα. Ας μην έχουμε τώρα αυταπάτες ότι η κυβέρνηση τώρα ή οποιαδήποτε θα πιέσει τον παραχωρησιούχο. Αν ήθελε να τον πιέσει, δεν θα βάζει διόδια. Αφού είναι τόσο καλή όλοι αυτοί που θέλουν να κάνουν έργα για το καλό, ας πούμε, θα το έκαναν. Ναι, αλλά είναι επιχειρήσεις όμως. Θα πρέπει από κάπως να έχουν έσοδα. Τελικά, όπως και στα Τέμπη, το κριτήριο θα είναι ή οι ζωές μας ή τα κέρδη. Δεν μπορούν να συμβιβαστούν και τα δύο και κλείνουμε και ένα χρόνο, περίπου σε ένα μήνα, από το τραγικό έγκλημα αυτό. Είναι περίτρανο τελικά τι μπορεί να συμβεί. Ή θα παλέψουμε για τις ζωές μας ή για τα κέρδη τους. Δεν συμβιβάζονται αυτά. Και σας είπα 2-3 παραδείγματα που νομίζω τουλάχιστον είναι εμφανή γιατί πρέπει να παλέψει ο κόσμος για τις ζωές του και όχι για τα κέρδη. Και όχι να λέει να χειροκροτάμε ανοίξαν οι προσφορές. Λοιπόν, τώρα πάμε εκεί που δίνεται πραγματικά η μάχη για τη ζωή, στα νοσοκομεία. Κουνάτε το κεφάλι σας, κύριε Βρύσανη. Κουνάω το κεφάλι μου γιατί τελικά όλα έχουν μια γραμμή που τα συνδέουν. Και είναι, αν θέλετε, και είναι και πάρα πολύ ωραία η συζήτηση, γιατί τελικά και στα νοσοκομεία και στην υγεία το κριτήριο ουσιαστικά ανάπτυξης υποδομών είναι το κριτήριο του κέρδους και του λιγότερου κόστους. Και το βλέπει καθένας στην καθημερινή του ζωή. Όταν αυτή τη στιγμή λες ότι θα πρέπει να λειτουργήσει σε επίπεδο νομού Ηρακλείου ή Κρήτης, να έχουμε κέντρα υγείας, να έχουμε νοσοκομεία δευτεροβάθμια, να έχουμε τριτοβάθμια, που να είναι πλήρως καλυμμένα, σου λένε ότι δεν μπορεί να συμβεί αυτό, ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να υπάρχουν πολύ λίγα νοσοκομεία για να λειτουργήσουν σωστά και τα υπόλοιπα ή να κλείσουν ή να συρρυκνωθούν όπως
παραδείγματος χάρη έχει γίνει με την παιδοψυχιατρική κλινική, πάει να γίνει με την παιδοχειρουργική, έχει γίνει με την ψυχιατρική κλινική των Χανίων, έχουν γίνει με τα κλειστά κρεβάτια μονάδων εντατικής θεραπείας στο Παγνί, στο Βενιζέλιο και στα Χανιά, που είναι κλειστά κρεβάτια και την ίδια ώρα έχουμε ανθρώπους που έχουν ανάγκη μεθ και μεταφέρονται από νομό σε νομό και... ή από νομό στην Αθήνα. Και προχθές, κύριε Βρύσα, συγγνώμη που σας διακόπτω, είχαμε την περιπέτεια μιας 36χρονης εγγύου που αυτό δεν έβρισκε κρεβάτι στην μεθ. Αυτό αναφέρω. Ναι. Και υπάρχουν κρεβάτια και δεν θέλουν να προσλάβουν προσωπικό, όχι δεν υπάρχει προσωπικό. Να το πω καθαρά, προσωπικό υπάρχει, κόσμος που θέλει να δουλέψει υπάρχει. Το βλέπουμε γύρω μας. Γιατί δεν ανταποκρίνεται στους διαγωνισμούς. Γιατί βλέπουμε ότι ο ένας διαγωνισμός μετά τον άλλο είναι άγωνοι. Γιατί τους κάνουν και γίνονται άγωνοι. Δηλαδή, τα κριτήρια που δίνουν και οι προϋποθέσεις για να έρθει να δουλέψει κάποιος με αυτούς τους μισθούς που επί της ουσίας, όπως και η υγειονομική, όπως και όλος ο κόσμος, παίρνει μισθούς πείνας, δεν θα έρθει κάποιος γνωρίζοντας ότι θα έρθει να δουλέψει με αυτούς τους μισθούς, με αυτές τις συνθήκες και χωρίς καμία προοπτική. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 20.000 θέσεις περίπου νοσηλευτικού προσωπικού κενές, 6.000 γιατρών, υπάρχουν ιδιώτες γιατροί, υπάρχει κόσμος που βγάζουν τα πανεπιστήμια μας και την ίδια ώρα τους λένε για το μένο νοσηλευτικό προσωπικό θα κάνω προκήρυξη πολύ λίγων θέσεων και οι υπόλοιποι συμβασιούχοι και το ευχαριστώ της πολιτείας είναι μετά από 3 χρόνια ήδη σε 20 ανθρώπους από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που γνωρίζω, τους λένε ευχαριστούμε για την προσφορά σας, σηκωθείτε, φύγετε, γιατί κλείσατε τα 2 χρόνια. Στους γιατρούς, τι τους λένε, 30-40 ανθρώπους έχουν επικουρικούς γιατρούς, πολλοί από αυτούς ή προηγούμενοι από αυτούς ήταν πάνω από 4-5 χρόνια επικουρικοί, δηλαδή άνθρωποι το 40-45 χρόνο που έχουν δώσει από τη ζωή τους πάρα πολλά πράγματα και τους κρατάνε συμβασιούχους. Και τους λένε και τι, ελάτε να δουλέψετε, να κάνετε 10-20 εφημερίες το μήνα. Ή τι λένε, αφού δεν μπορώ να προσλάβω, ελάτε οι ιδιώτες γιατροί να δουλέψετε στο νοσοκομείο και εσείς που είστε μέσα είστε η χαζή της υπόθεσης. Να δούμε λίγο και τα στοιχεία. Βεβαίως, την εικόνα, το λέω έτσι απλοϊκά, συγγνώμη για τους ακροατές σας, ναι. Αλλά τελικά έτσι νιώθει ο κόσμος που δουλεύει μέσα στα νοσοκομεία. Γι' αυτό και... φεύγει και πηγαίνει στην Κύπρο. Κοιτάξτε να δείτε. Σοριδών και φεύγει στην Κύπρο και στη Γερμανία. Και στο γιατί αντίστοιχα προβλήματα να κρατηθεί ο ντόπιος υγειονομικός στη Γερμανία, στην Αγγλία, είναι τα ίδια που ζουλώνουμε κι εμείς. Δηλαδή κακή μισθή, κακές συνθήκες εργασίας και γι' αυτό κιόλας υπάρχει αυτή η μετανάστευση κύρια Ελλήνων προς το εξωτερικό. Γιατί δεν βρίσκουν αντίστοιχα σε αυτές τις χώρες υγειονομικούς, γιατρούς, νοσηλευτές, γιατί οι συνθήκες εργασίας δεν είναι οι καλύτερες. Οι μισθοί είναι καλύτεροι προφανώς γιατί έχουν και άλλο επίπεδο ανάπτυξης. Έτσι, βέβαια, έτσι, βέβαια. Δεν λέω ότι είναι το ίδιο, αλλά γι' αυτό είναι ένας από τους λόγους που υπάρχει αυτή η διαρροή. Και εδώ είναι συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης, άσχετα τι λέει ο κ. Γεωργιάδης και η κυβέρνησή του και η προκάτοχή του, ότι ενισχύουν το σύστημα υγείας. Θέλουν να το υποβαθμίσουν συνειδητότατα, ώστε εύκολα μετά να έρθει ο ιδιωτικός τομέας μέσα στο δημόσια νοσοκομεία ή να βγαίνει έξω ο ασθενής, όπως το λένε, πελάτη, από τα δημόσια νοσοκομεία. Νομίζω ότι πλέον ο πιο αδαής θα πρέπει το καταλαβαίνει. Κύριε Βρύσαλη, να δούμε λίγο τι έγινε. Βεβαίως. Και με τους τελευταίους διαγωνισμούς. Βεβαίως. Να δούμε. Προκυρήθηκαν οι θέσεις, είχαμε καμία έτσι ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, ένα σχολιασμό, γιατί δεν θυμάμαι όλα τους αριθμούς. Ουσιαστικά υπάρχει μια ανακατανομή του ανθρώπινου δυναμικού από νοσοκομείο σε νοσοκομείο στο νησί μας. Δηλαδή, οι προκηρύξεις γίνανε. 39 ήταν οι θέσεις που προκηρυχθήκανε. Πάρα πολύ λίγες στο Λασίθι υπήρξαν, από ό,τι ξέρουμε, με μετακίνηση ανθρώπινου δυναμικού από το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου προς άλλα νοσοκομεία. Ουσιαστικά αποδυναμώνοντας το ένα νοσοκομείο. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, μια θέση είχε προκηρυχθεί του παιδοχειρούργου που ξέρω ότι καταθέσανε τα χαρτιά. Και γενικότερα 39 θέσεις ήταν και μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο να σας πω ότι το 23 έχουν φύγει πάνω από 20 γιατροί με συνταξιοδοτήσεις, παρετήσεις. Δηλαδή τύχες Γιάννη, τύχα πάντα ίσα βάρκα, ίσα γυαλό και που δεν είναι έτσι. Είμαστε πάλι μείον. Άρα καταλαβαίνει κανένας ότι δεν δίνουν ανακούφιση ούτε οξυγόνο. Και βεβαίως επειδή το 24 θα έχουμε και άλλη διαρροή ανθρώπινου δυναμικού σε όλες τις ειδικότητες, η κατάσταση θα χειροτερέψει. Γι' αυτό κιόλας υπάρχουν αυτές οι μεγάλες λίστες αναμονής.
αυτό, στα χειρουργεία, στα εξωτερικά ιατρία, στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Και γι' αυτό βεβαίως η λύση που δήθεν δίνει η κυβέρνηση είναι όποιος έχει τον παρά του να έχει και την υγειά του, με τα ιδιωτικά χειρουργεία που το έχει ανάγκη σε... Τώρα έχουμε απογευματινά, βλέπω, ιδιωτικά. Υπάρχει και δημοκατάλογος που βγαίνει σιγά-σιγά. Στα απογευματινά ιατρία υπάρχει. Υπάρχει, ναι, και στα απογευματινά χειρουργία. Και να πω κιόλας ότι αυτός ο νόμος για τα απογευματινά χειρουργία υπήρχε χρόνια. Mm. Δεν μπήκε, αν θέλετε, να περπατήσει, και καλά έκανε και δεν περπάτησε, και λόγω των αντιδράσεων των εργαζομένων, αλλά και λόγω και αντικειμενικών δυσκολιών. Από υποδομές, από χώρους, και κρεβάτια. Και τώρα πώς θα περπατήσει? Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μας, εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην περπατήσει. Mm-hmm. Και να μην περπατήσει όχι για να ταλαιπωρείται ο κόσμος, αλλά για να δοθεί ακόμα μεγαλύτερη έφαση, πίεση, ώστε να έρθει ανθρώπινο δυναμικό να δουλέψει. Θα μπορεί να γιατί αυτό που επικαλείται η κυβέρνηση, ότι μπορεί το απόγευμα όποιος έχει λεφτά να πληρώνει και να κάνει τη δουλειά του, γιατί αυτό δεν μπορεί να γίνει με αύξηση των μισθών όλου του προσωπικού, ώστε και το απόγευμα να μην χρειάζεται να πληρώσει κανείς τίποτα? Γιατί είναι γραμμένο δηλαδή ότι πρέπει να πληρώνει κάποιος για να έχει την υγειά του ή να προσπερνάει με γρηγορώσιμο επίσημα και με επίσημο φακελάκι τη σειρά του? Γιατί υπάρχει και η εμπειρία των ιδιωτικών απογευματινών ιατρίων, ότι ουσιαστικά είναι το εισιτήριο για να μπει στο νοσοκομείο, όπως επίσης και τα διάφορα επεμβατικά που γίνονται. Τα διάφορα επεμβατικά που γίνονται ακόμα και τώρα σημαίνει ότι δεσμεύονται κρεβάτια κλινικών, που σημαίνει κόσμος που μπορεί να περιμένει στα επίγοντα ή σε άλλη κλινική να μην μεταφέρεται. Mm-hmm. Άρα έχουμε κακή εμπειρία, αρνητική εμπειρία εις βάρος των πολλών. Πάντως εγώ διαβάζω τώρα εδώ ότι ο αρμόδιος υπουργός λέει ότι στόχος των απογευματινών χειρουργείων είναι να μειωθεί δραματικά η λίστα της ντροπής στα χειρουργεία, καθώς οι αναμονές σε κάποιες περιπτώσεις φτάνουν και τους 18 μήνες. Ποιος τις δημιούργησε αυτές τις αναμονές? Οι εργαζόμενοι, τα νοσοκομεία, η ίδια η πολιτική τους που δημιουργεί αυτές τις αναμονές? Και όντως οι αναμονές αυτές είναι μεγάλες. Και να σας πω, αυτές αξιοποιεί η κυβέρνηση και θέλει δήθεν να λύσει το πρόβλημα? Και ποιος αντεσμεύεται ότι θα μειωθούν οι αναμονές με αυτόν τον τρόπο? Εγώ σας λέω ότι θα αυξηθούν, γιατί ο πολλής κόσμος δεν θα μπορεί να πληρώνει από τη μία. Από την άλλη, κάποιος που έχει την ανάγκη θα μένει εκτός νυμφώνος, εκτός λίστας, ακόμα και με τον ηλεκτρονικό τρόπο που η κυβέρνηση λέει ότι θα λύσει με την ενιαία λίστα χειρουργείου ηλεκτρονικά. Εντάξει, αυτό κακό δεν είναι. Κακό δεν είναι, αλλά το πρόβλημα γίνεται σε ηλεκτρονικό πλέον. Δηλαδή, δεν είναι θέμα το διαχειριστικό. Uh-huh. Το θέμα είναι να έχεις ανθρώπινο δυναμικό, χειρουργικό χρόνο, όπως λένε, να έχεις αναισθησιολόγους. Έθεσες χειρουργία. Αυτή τη στιγμή χειρουργικές αίθουσες έχουμε και δεν λειτουργούν όλες το πρωί. Γιατί δεν υπάρχει και νοσηλευτικό προσωπικό και αναισθησιολόγοι. Λοιπόν, θα γιατί δεν είναι. Το απόγευμα που θα πληρώνονται. Ναι, γιατί δεν είναι αυτό το πρόβλημα η κυβέρνηση υπέρ του δημόσιου συστήματος υγείας και λέει τον υγειονομικό σε όλες τις βαθμίδες, αναλόγως στην ειδικότητά του, να κοιτά τον άλλο στην τσέπη και όχι στα μάτια? Γιατί αυτό του λέει. Κοίταζε το στην τσέπη. Είναι καθαρό τι του λέει. Δηλαδή, εδώ, αν θες να αυξήσεις τους μισθούς σου, θα κοιτάξεις τον άλλο στην τσέπη και όχι με κριτήριο αν έχει ανάγκη άμεσα ή όχι. Κύριε Βρύσαλη, ο πρώην Υπουργός Υγείας, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατέβηκε τρεις φορές εδώ, αν δεν απατώμαστε. Εντάξει, τα προβλήματα έμειναν, τα πήρε πρίκα ο νέος Υπουργός, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Θα κατέβει, έχετε κάποια πληροφόρηση? Κοιτάξτε, δείτε, και στην ερώτηση που έκανε ο κύριος Συνιχάκης, ο βουλευτής του ΚΚΕ, και η κυρία Βατσινά που έκανε χτες την ερώτηση, είπε ότι θα κατέβει. Ας κατέβει. Εγώ τουλάχιστον έχω συναντήσει πάρα πολλούς υπουργούς σαν σωματείο, έχουμε συναντήσει. Λύσεις προφανώς. Καλά, κάποιοι προσπαθούσαν και έστριβαν για να σας αποφύγουν. Εντάξει, άλλοι έρχονταν από τα υπόγεια, άλλοι πηγαίνανε. Ο κ. Χρυσοχοΐδης τελευταία έστειλε άλλο αυτοκίνητο να πάει πιο νότια και να φύγει. Είχε άλλα ζητήματα, γιατί και οι εισιτιακοί αλλά και οι ιεραπετρίτες είχαν κάνει αντίστοιχες κινητοποιήσεις. Κοιτάξτε, αν δείτε, εμείς το λέμε καθαρά, το ξέρει η κυβέρνηση, το ξέρει η 7η Υγειονομική Περιφέρεια, το ξέρουν οι διοικητές των νοσοκομείων, ότι όσο περνάει από το χέρι μας, δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί την υγεία των ανθρώπων να την παίζουν στα ζάρια. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς τουλάχιστον όσο μπορούμε, γι' αυτό κάνουμε και την κινητοποίηση αύριο και καλούμε και τους Ηρακλειώτες να έρθουν μαζί μας, ότι το ζήτημα της ψυχικής υγείας των παιδιών, της σωματικής υγείας των παιδιών, της υγείας μας, δεν μπορεί να είναι αντικείμενο το πόσα χρήματα έχεις και πόσα θα δώσεις.
Τα έχουμε πληρώσει. Μπορεί να ακούγουμε να πολλές φορές να λέω τα ίδια πράγματα. Θα τα λέω τουλάχιστον όσο έχω τη δυνατότητα αυτή. Τα έχουμε πληρώσει. Υπάρχει αξιόλογο επιστημονικό δυναμικό. Αν η πολιτεία ήθελε να το προσεγγίσει, θα έδινε χρήματα. Και σας λέω, χρήματα αυτή τη στιγμή δίνει τόσα δισεκατομμύρια να στέλνουμε πλοία, φρεγάτες στην Ερυθρά. Να κάνει τι? Δίνουν τόσα εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, εκατομμύρια ευρώ, να στηριχτούν οι ΜΚΟ για το κομμάτι της ψυχικής υγείας. Και την ίδια ώρα, δεν έχεις, στην Ανατολική Κρήτη έχεις μόνο μια ψυχιατρική κλινική του Παγνή και δεν έχεις καμία άλλη. Η οποία ζει και διαλύει. Και η ψυχιατρική κλινική. Για την παιδοψυχιατρική δεν συζητάμε. Την ίδια ώρα που θα μπορούσαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, να κατευθυνθούν τα χρήματα σε αυξήσεις μισθών των εργαζομένων, σε προσλήψεις προσωπικού, δίνονται, γιατί αυτά τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πολλοί λένε Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έχουμε και ευρωεκλογές που θα ανοίξετε αυτή την κουβέντα, είναι ουσιαστικά σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Δεν είναι για τις ανάγκες των πολλών, είναι για τα συμφέροντα των λίγων. Γι' αυτό δεν δίνονται εκεί τα εκατομμύρια αυτά που πέφτουν σαν βροχή. Άρα αύριο ανοίγουμε αυτή τις κινητοποιήσεις. Έχετε όμως και μια μεγάλη. Υπάρχουν συσκέψεις αύριο και στα Χανιά του αντίστοιχου σωματείου εκεί με την Ένωση Γιατρών. Υπάρχουν συσκέψεις που γίνονται στο Λασίθι, Ιεράπετρα, Σιτία, Άγιο Νικόλα. Και βεβαίως ετοιμάζεται μεγάλη πανηγυνωμική απεργία στις 22 του Φλεβάρι και ταυτόχρονα εμείς βάζουμε σαν πρόταση στα σωματεία για την ημέρα 28 Φλεβάρι που κλείνει ένας χρόνος από τα Τέμπη να γίνει πανελλαδική, πανεργατική απεργία για το σύνολο των προβλημάτων. Μπροστά μας, όπως είπατε και εσείς, έχουμε οι κινητοποίησεις των αγροτών. Είναι οι φοιτητικοί αγώνες που ένα μήνα τώρα η κυβέρνηση που έλεγε από το Δεκέμβρη θα φέρει το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν μπόρεσε να το έχει. Θα το φέρει. Το Φλεβάρι. Κοιτάτε να δείτε. Οι πληροφορίες από τη Σύνοδο των Βρυτάνων, κύριε Βρύσαλη. Κοιτάτε να δείτε. Ο λαός μας έχει δείξει ότι μπορεί πάρα πολλούς νόμους και να ψηφιστούν να μείνουν ανενεργοί. Ναι. Και έχουμε μεγάλη εμπειρία από τέτοιους αγώνες. Είναι οι αγώνες που κάνουν, αν θέλετε, οι επαγγελματοβιοτέχνες που από 1 του Απρίλη 800.000 κόσμος δεν θα έχει πρόσβαση στην υγεία, θα είναι ανασφάλιστοι. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ τώρα πρέπει όλοι αυτοί οι μικροί αγώνες, οι μεγάλοι αγώνες να συνοηθούν σε ένα μεγάλο πανεργατικό μέτωπο απάντησης σε αυτή την πολιτική. Δεν πάει άλλο. ΔΕΗ, ακρίβεια. Δηλαδή, τι να προσδοσίσουμε. Δηλαδή τώρα εδώ το αυτονόητο πρέπει να κάνουμε όλοι εμείς που πληγόμαστε από αυτή την πολιτική. Γιατί την ίδια ώρα φοροαπαλλαγές, εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε πετρέλαιο, αλλά φοροαπαλλαγές, οι εφοπλιστές 50 έχουν και αφορολόγητο πετρέλαιο. Έχουν την εικούσια φορολόγηση, αν θέλουν φορολογούνται. Και 9 πόσα δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς που δεν έχουν να κάνουν με την άμυνα της χώρας μας. Δεν ξέρω τώρα αν τα σύνορα της Ελλάδας φτάσανε στην Ερυθρά τώρα. Δεν ξέρω τώρα. Αλλά αυτό είναι τώρα. Όχι, μην το ανοίξουμε, κύριε Βουλή. Γιατί μπράβο τους, υπάρχουν στρατιωτικοί, αξιωματικοί που τιμούν και τα γαλόνια και αυτό που έχουν ορκιστεί να κάνουν, που αρνούνται να πάνε ή παρετούνται. Μπράβο τους. Όχι, ευχαρίστω να το ανοίγαμε, αλλά πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Εσείς τα ξέρετε. Ωραία, αυτά. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, θα μου επιτρέψεις να πω αυτό που έλεγα νωρίτερα, τις πληροφορίες μέσα από τη Σύνοδο των Πριτάνων. Γιατί χτες είχαμε Σύνοδο Πριτάνων, έκτακτη, για το θέμα των εξεταστικών. Υπάρχει πρόβλημα λόγω των κινητοποιήσεων. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα με τις εξεταστικές. Αποφασίστηκε οι εξεταστικές σε όσα ιδρύματα είναι σε κατάληψη να δοθούν διαδικτυακά, θα βρεθούν τρόποι. Εμείς εδώ νομίζω ότι δεν έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Και σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, ο κύριος Πιερακάκης είπε «Ναι, σας καταλαβαίνω, ναι, σας ακούω, αλλά μέσα στο Φλεβάρι έρχεται το νομοσχέδιο». Έχονται και κινητοποίησεις των φοιτητών. 8 του Φλεβάρι υπάρχει πανελλαδικό συλλαλητήριο στην Αθήνα. Το οποίο νομοσχέδιο, κύριε Βρύσαλη, έχει 200, σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, άρθρα, εκ των οποίων τα 30 αφορούν την ιδιωτική εκπαίδευση και τα 170 τη στήριξη του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Όπως θα στήριξε τόσα χρόνια όλες οι κυβερνήσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.